Σχέδιο δώρων φαντασία και ένα παραθαλάσσιο σπίτι στην Κύπρο γίνεται δικό σου. Μόνο από τις κάρτες της Τράπεζας Κύπρου. Κυρίε και κύριοι χαίρετε. Παρακολουθείτε το οικονομικό δελτίο από την Financial Mirror.tv. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ενώ θα υποχωρήσει σταδιακά στη διάρκεια του 2009, επανέλαβε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-Claude Trichet. Πρόσθεσε δε πω κυριαρχούν οι κίνδυνοι ανωδική απόκληση του γενικού επίπεδου των τιμών. Η υποχρέωση τη Κεντρική Τράπεζα αφορά στη διατήρηση τη σταθεροποίηση των τιμών, ενώ η νομισματική αρχή έχει θέσει ω μέσο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού ποσοστό κάτω, αλλά κοντά στο 2% σε μέσο πρόθεσμο επίπεδο. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο, ενώ βρίσκεται πάνω από το όριο του 2% από τον Αύγουστο του 2007. Σε γενικέ γραμμέ, τα σχόλια ήταν παρεμφερή με αυτά τη 4η Σεπτεμβρίου, όπου και το Διοικητικό Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητο το ύψο των επιτοκίων. Με μεικτά πρόσημα κινήθηκαν την Τετάρτη οι δείκτες των ευρωπαϊκών αγορών όπου επικρατούν αντικρουόμενα συναισθήματα. Από τη μία το ανωδικό rebound των τιμών του πετρελαίου οδήγησε χαμηλότερα τις αεροπορικές εταιρείε, Από την άλλη κέρδη η αποκόμιση μετοχή της Λέμαν μετά τη χθεσινή βουτιά των μετοχών της, ενώ οι ανωδικές αναθεωρήσεις στο FedEx και Texas Instruments ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών. Η μετοχή της Λέμαν ανέκαμψε σήμερα μετά τη χθεσινή κατακόρυφη πτώση της μετοχής κατά 45% στην αγορά της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία η οποία αποφάσισε να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου μία εβδομάδα νωρίτερα δημοσιοποίησε ζημιές 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ότι κόβει στο μισό το μέρισμα και προχωρά σε απόσχηση του κλάδου Real Estate προκειμένου να εξοικονομήσει κεφάλαιο. Την κατάρρευση της μετοχής χθες προκάλεσε το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων με την Κόρια Development Bank. Οι μετοχές της FedEx κατέγραψαν σημαντικά κέρδη ύστερα από τις προβλέψεις της ότι οι χαμηλότερες πετρελαϊκές τιμές θα οδηγήσουν τα κέρδη τριμήνου ανώτερα των εκτιμήσεών της. Τοτικά κινήθηκε το ΓΕΝ με τη μετοχή της Λέμαν να σημειώνει κέρδη στις συναλλαγές της Γερμανίας, γεγονός που υποδηλώνει πως θα επιβιώσει από την χρηματοπιστωτική κρίση. Η εξέλιξη οθεί τους επενδυτές στην αύξηση των θέσεών τους σε πάγια υψηλών αποδόσεων, χρηματοδοτούμενων με το ιαπωνικό νόμισμα το γνωστό «Carry Trade». Σημειώνεται ότι το ΓΕΝ υποχώρησε για πρώτη φορά έναντι του ευρώ σε διάστημα τριών ημερών. Στι 3 ώρα Κύπρου, στην αγορά συναλλάγματο, το γέν υποχώρησε έναντι του δολαρίου στα 107,10 γέν ένα δολάριο, ενώ παράλληλα σημείωσε απώλειε έναντι του ευρώ στα 151 γέν ένα ευρώ. Στην ισοτομία ευρώ-δολαρίου, το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε στα 1,41 δολάρια ένα ευρώ. Κέρδη κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου στι διεθνεί αγορέ εμπορευμάτων μετά την ευνίδη απόφαση των χωρών μελών του ΟΠΕΚ να μειώσουν την ημερήσια παραγωγή κατά 520.000 βαρέλια μετά και την υποχώρηση τη τιμή του μαύρου χρυσού κάτω από τα 100 δολάρια. Εν τω μεταξύ, οι επενδυτέ στα εμπορεύματα που κατηγορήθηκαν τον τελευταίο καιρό για κερδοσκοπικά παιχνίδια που έστειλαν στα ύψη το πετρέλαιο πούλησαν προθεσμιακά συμβόλαιο αργού ύψους 39 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, όταν και ξεκίνησε η αποκλιμάκωση των τιμών του μαύρου χρυσού. Σύμφωνα με έρευνα του Hens Fund Master Capital Management, η ευθύνη για την έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και τη σημαντική υποχώρησή του στις τελευταίες μέρες ανήκει αποκλειστικά στους επενδυτές που αγόρασαν συμβόλαια εμπορευμάτων. Ο Μάικλ Μάστερς, πρόεδρος του Hedge Fund, έχει καταθέσει από την αρχή της χρονιάς τρεις φορές ενώπιον του Αμερικανικού Κογκρέσου, δηλώνοντας ότι αν έμπαιναν φραγμοί στους επενδυτές, οι τιμές του πετρελαίου θα είχαν πέσει στα 65 με 70 δολάρια το βαρέλι. Στις 3 ώρα Κύπρου η τιμή του πετρελαίου ενισχύθηκε κατά 1,14 δολάρια στα 104,40 δολάρια το βαρέλι. Καθοδικά στο 1,3 από 1,7% αναθεώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη για φέτος, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να χαμηλώσει τον πύχη και για την επόμενη χρονιά, λόγω της επιβράδυσης των οικονομιών σε Ασία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε αύξηση στην πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη το 2008 στο 3,6 από 3,1% που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Η Κομισιόν προβλέπει πως η Γερμανία θα διολυστήσει σε ύφεση στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία θα υποστούν παρεμφερή μοίρα στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους. Η Επιτροπή αναμένει πως η Ευρωπαϊκή Οικονομία θα τρέξει ρυθμό ανάπτυξης 2% που προέβλεψε τον Απρίλιο. Μικρή μείωση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα στη Βρετανία τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Βρετανίας ερικνώθηκε στα 7,7 δισεκατομμύρια στερλίνες από 7,99 δισεκατομμύρια που ήταν βάση των αναθεωρημένων στοιχείων τον Ιούνιο. Από την άλλη, ενίσχυση μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή της Γαλλίας, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,2% σε μηνιαία βάση, λόγω της αυξημένης παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αγοράστε Porsche, BMW, στολιστείτε με Christian Dior και Louis Vuitton και είστε έτοιμοι για απογείωση του χαρτοφυλακίου σας. Για όσους λοιπόν δεν μπορούν να επιβιβαστούν στην Porsche τους και να τη φορτώσουν με τη Louis Vuitton βαλίτσες τους, μπορούν να αγοράσουν μετοχές αυτών των εταιριών και να ζήσουν μια άλλη μορφή μαγεία καθώς σύμφωνα με τη Lehman Brothers αναμένεται χρηματιστηριακή απογείωση. Porsche, BMW, Louis Vuitton και Christian Dior είναι τέσσερις από τις μετοχές ευρωπαϊκών εταιριών οι οποίες πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών τους σε αμερικανικά δολάρια και αναμένεται να ζήσουν ένα πάρτι διαρκείας. Όπω σημειώνει ο Διεθνή Οίκο, το ράλι του δολαρίου που μετρά κέρδη τη τάξη του 11% από τα μέσα του Ιουλίου, αναμένεται να συνεχιστεί. Γεγονό που θα προκαλέσει σημαντικέ αναβαθμίσει τη κερδοφορία εκείνων των εταιριών που πραγματοποιούν μεγάλο μέρο του τζίρου του σε δολάρια. Με τα κέρδη να αποδεικνύονται πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα και με το φθηνότερο πετρέλαιο, αυτέ οι μετοχές έχουν όλα τα εφόδια να υπεραποδώσουν. Τέθηκε από σήμερα σε λειτουργία ο γιγαντιαίος επιταχυτής στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Στοιχειοδών Σωματιδίων, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη του μεγαλύτερου πειράματος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της νύχτα προέκυψαν μικρά ηλεκτρικά προβλήματα, τα οποία ωστόσο γρήγορα και επιδιορθώθηκαν και δεν στάθηκαν ικανά να καθυστερήσουν την έναρξη του πειράματο δεν δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες για τη φύση των λόγω προβλημάτων. Η πρώτη δουλειά του επιταχυτή είναι να στείλει μια δέσμη σωματιδίων προς μια κατεύθυνση γύρω από την περίμετρο του μήκους 27 χιλιόμετρων και στη συνέχεια μια ακόμη στην αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με ανάλυση του Economist, πρόκειται για το μεγαλύτερο βήμα στη σωματιδιακή φυσική εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα. Ευχαριστούμε που επιλέξατε την financialmirror.tv για την οικονομική σας ενημέρωση.